Ευκαιρία για το Αποέλ για την πρώτη φάση στο παιχνίδι. Ο Βινίσιος η κόντρα, η μπάλα έξω είναι. Φάση η οποία υπάρχει. Υπάρχει εδώ νομίζω το Αποέλ το οποίο θέλει να βγει πάλι μπροστά με τον Μπαράλ. Το σούτ ο Βεσελόφσκι σπουδαία απόκριση. Το Αποέλ μπαίνει φουριόζο στο παιχνίδι. Πάμε στο κόρνερ τώρα, εκτελείται κεφαλιά. Γκολ 1-0. Χέρος Σωτηρίου. Άνθρωπος με τον αριθμό 20 στη φανέλα. Το οποίο πανηγυρίζει με διαφορετικό τρόπο πλέον τα γκολ που πετυχαίνει. Κοιτάξτε εδώ πόσο ψηλά σηκώνεται ο Πιέρος. Βγαίνει μια μπαλιά για τον Μπεμπέ. Βγαίνει ο Πάρντο, ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Υπάρχει σηκωμένο το σημειάκι. Ο Μπεμπέ να φύγει λίγο το replay, να προχωρήσει. Ναι, είναι πιο μπροστά ο Μπεμπέ. Είναι πιο μπροστά, είναι σωστός ο βοηθός, ο Αριστίδης Κρίσου. 31η του μήνα να έχει εκπλήξεις και δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και παίκτη. Εδώ έγινε το λάθος ο Μπεμπέ. Ευκαιρία για το 1-1, τεράστια βασιαπίστευτη ευκαιρία του Γιώργου Κολοκούδια. Αυτά όλα είναι καθυστερήσεις οι οποίες θα προμετρηθούν. Τώρα υπάρχει πέναλτι για το Αποέλ. Όχι, είναι καθαρό πέναλτι. Και κάρτα το λιγότερο, δεν το συζητάμε. Ο Εφρέμ τώρα λίγα μέτρα φόρα. Μεγάλη απόκριση του Βεσελόφσκι κρατάει. Ζωντανή τη Νέα Σαλαμίνα. Πανηγυρίζουν οι παίκτες των Ερυθρολεύκων. Σπάσα για τον Μπεμπέ. Το σουτ δυνατό. Πάρτο σπουδαία απόκριση. Να διώξει λάθος ο Εφρέμ. Ευκαιρία για το Αποέλ από τον Βεσελόφσκι έξω. Τον Μπεμπέ έρχεται και ο Σκοπελίτης. Τύπησε ο Αλονεύτης. Ευκαιρία για το Αποέλ με το στάδιο Αλονεύτη. Να κάνει το 2-0. Τρομερό γκολ από τον Αλονεύτη. Η ποιότητα ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή. Κοιτάξτε, από πού θα πάρει μπάλα, θα εκμεταλλευτεί το λάθος του Σκοπελίτη. Θα κάνει την κούρσα. Θα κερδίσει τον Άντονιτς και θα πλασάρει ιδανικά. Της αναμέτρησης. Ευκαιρία ο Κολοκούδιας. Πάλι μεγάλη ευκαιρία. Πάλι από τον Γιώργο Κολοκούδια. Οποίο... Ναι. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον μακρύ εφορέα. Κίνηση γκολ. 1-2. Κοιτάξτε την κάθετη που θα πάρει, θα κερδίσει τον Μερκή.